Κυρίες και κύριοι, νόμος του ελληνικού κράτους είναι πια, δυστυχώς, ο μακροχρόνιος δανεισμός των αρχαιοτήτων μας σε όποιον τα ζητήσει από το εξωτερικό. Ιδιώτης, φορέας, μουσείο, σχετικός, άσχετος, όποιος θα κάνει μια αίτηση σε όποιο μουσείο να παίρνει ό,τι θέλει. Και φυσικά, από ό,τι καταλαβαίνετε, δεν θα παίρνει τίποτα θραύσματα αμφορής που έχουμε πάρα πολλούς και λιχναράκια. Θα παίρνει το καλύτερό σου κομμάτι να εκθέσει εκεί. Και εμείς θα είμαστε υποχρεωμένοι, βάσει του νόμου, να το δίνουμε, γιατί αλλιώς θα παρανομούμε. Και αλλιώς θα μας καταγγέλουν και θα τρέχουμε στα δικαστήρια. Και όχι μόνο τα αντικείμενα τα αρχαία και τα μεσαιωνικά και τα βυζαντινά και τα νεότερα και μνημεία και βιβλία από παλιά και το ένα και το άλλο. Προσπαθούμε να κινητοποιήσουμε κόσμο και κυρίως εσάς, γιατί αυτά είναι η κληρονομιά μας και μας ανήκουν όλων, και προσπαθούμε να κινητοποιήσουμε κόσμο θέλοντας να σας δείξουμε ή να ακούσετε τουλάχιστον την άποψη των πνευματικών ανθρώπων αυτής της χώρας που αντιδρούν σε αυτό. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που αντιδρούν σε αυτό. Μαζί μας ένας από τους ανθρώπους που έχει δώσει πάντοτε το παρόν σε όλους τους πνευματικούς αγώνες της Ελλάδος, ο φίλος μου, πάνω απ' όλα φίλος, και πιο πολύ σημασία έχει για μένα αυτό, συγγραφέας φυσικά, το ξέρετε, δεκάδων βιβλίων, ιστορικός και κλασικός φιλόλογος Αντώνης Αντωνάκος. Γιώργο μου, θέλω να πω ότι όλα αυτά τα αρχαία αγάλματα, αντικείμενα κλπ. Ανήκουν σε μας ως κληροδοτημένα από τους προγόνους μας. Και βέβαια, εμείς δεν έχουμε κάνει αποποίηση κληρονομιάς, έχουμε κάνει αποδοχή κληρονομιάς. Δηλαδή, είναι δικά μας και πρέπει να μας ρωτούν πάντοτε για το τι θα κάνουν. Οι κύριοι που βγάζουν την νομοθεσία δεν μας ρωτήσανε, τώρα βέβαια και σε τι μας ρωτήσανε, και στο Μακεδονικό δεν μας ρωτήσανε τότε που έγινε αυτό το θέμα, αλλά το αντίστοιχο γίνεται τώρα, χωρίς να μας ρωτήσουν αν πρέπει να δίνουμε τις αρχαιότητες. Θέλω να μείνω λίγο στο χρόνο που έγινε αυτό το γεγονός, εν μέσω πανδημίας και χωρίς δημοσιότητα, στα κρυφά, διότι κάθε μέρα ακούμε στην τηλεοψία πόσα κρούσματα υπάρχουν για τον κορονοϊό, πόσοι νεκροί υπάρχουν και επομένως δεν ακούγεται τίποτε άλλο. Επομένως θέλω να μείνω σε αυτό το θέμα. Δεν το πληροφορηθήκαμε παρά μόνο από εσάς που κάνετε αγώνα, που ασχολείστε με αυτά τα πράγματα και μας ενημερώνετε και μας τι ακριβώς έγινε. Το περάσανε στα κρυφά και έγινε νόμος του κράτους. Εάν είχαμε καλύτερη παιδεία και όλος ο κόσμος σήμερα ασχολείται με τους προγόνους μας, θα ξέρανε και τι μας άφησαν, αλλά θα ξέρανε και τα λόγια του Μακρυγιάννη, που όταν έγινε το γεγονός που κάποιοι στρατιώτες είχαν βρει δύο αγάλματα στον πόρο και ήταν ατόφια, λέει, φαίνονταν οι φλέβες τους, το απόσπασμα αυτό το αναφέρει και ο Σεφέρης στο Μακρυγιάννη, στον πρώτο τόμο των δοκιμών του για το Μακρυγιάννη που γράφει. Και αυτά τα αγάλματα λοιπόν θέλανε να τα πουλήσουν κάτι στρατιώτες στο Άργος και ζητούσαν 1000 τάλαρα. Και τους λέει ο Μακρυγιάννης, αυτά εδώ, λέει, και 10.000 τάλαρα να σας δώσουν, να μην τα πουλήσετε. Γι' αυτά επολεμήσαμε. Γι' αυτά επολεμήσαμε. Πόση μεγάλη σημασία έχει αυτό, φαίνεται σε κάτι τέτοιες στιγμές. Διότι, όταν έχουμε να δώσουμε, να δανείσουμε κάποια πράγματα, πρέπει να μείνουμε στο τι σημαίνει δανείζω. Δανείζω σημαίνει, πρώτον, δίνω χρήματα και βάζω τόκο. Δεύτερον, παίρνω αντισταθμιστικά ωφέλη, βασικότατο αυτό. Και τρίτον, παίρνουμε και εμείς κάποιο ενέχειρο για να δανείσουμε κάτι. Αυτά λοιπόν είναι βασικά. Θα τα δώσουμε στην αρχή της αμοιβαιότητος, δηλαδή θα μας δώσουν κάτι μεγάλο και σημαντικό από το Λούβρο για να πάρουν το δικό μας το αντίστοιχο, τι θα μας δώσουν. Τα μουσεία στο εξωτερικό ουσιαστικά
εκθέτουν τις μεγαλύτερες ελληνικές συλλογές. Πας στο Λούβρο και μία από τις σημαντικότερες συλλογές είναι η ελληνική. Πας στο Βρετανικό Μουσείο, από τα γλυπτά του Παρθενώνα μέχρι εγώ δεν ξέρω τι. Πας στο Μουσείο του Βερολίνου και βλέπεις άλλα πράγματα. Έχουν πάρει οτιδήποτε ελληνικό και το έχουν εκεί και βγάζουν χρήματα χωρίς εμείς να παίρνουμε αντισταθμιστικά ωφέλη από αυτά. Έτσι. Πηγαίνουμε αντιθέτως και πληρώνουμε εισιτήριο για να δούμε τι τα δικά μας. Δεν έχει γίνει μια προσπάθεια από το Υπουργείο Πολιτισμού να καταγραφούν οι ελληνικές αρχαιότητες που υπάρχουν σε όλα τα μουσεία. Σε όλα τα μουσεία. Σε αυτό το μουσείο αυτές οι ελληνικές αρχαιότητες. Στο άλλο μουσείο αυτές οι ελληνικές αρχαιότητες. Εάν το κάναμε αυτό, θα βγαίνανε μια σειρά από τόμους, δεκάδες τόμους, με τις ελληνικές αρχαιότητες στα διάφορα μουσεία του κόσμου. Έχουν κυκλοφορήσει μόνο μερικά βιβλία. Και οπωσδήποτε θα καταλάβαινε ο καθένας ότι όλοι αυτοί βγάζουν χρήματα εις βάρος μας. Γιατί φυσικά όλα αυτά τα οποία έχουν πάρει, τα έχουν πάρει ή μέσω λαθροανασκαφών ή μέσω πωλήσεων από κάποιες συλλογές που δεν ξέρουν ποιες είναι γιατί δεν είναι καταγεγραμμένες, δεν είναι καταγεγραμμένα ή με τον τρόπο το γνωστό που έγιναν αυτά τα πράγματα κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας, όπου οι Τούρκοι πουλάγαν τις δικές μας αρχαιότητες λες και ήταν δικές τους και κάποιοι άλλοι τις αγοράζαν από αυτούς και τώρα λένε ότι τις έχουν αγοράσει. Επομένως, πρέπει να μείνουμε στο σημείο ότι αν είναι να δανείσουμε κάτι, θα πρέπει να το πάρουμε με αντίστοιχο αντισταθμιστικό όφελος. Δηλαδή να μας δώσουν κάτι συγκεκριμένο. Θα πρέπει όλα αυτά να έχουν καταγραφεί και να ξέρουμε επακριβώς τι είναι και να είναι αξίας και σημαντικό όλο αυτό όλα αυτά τα αντικείμενα, να είναι σημαντικά που θα δώσουμε. Γιατί εάν τα δώσουμε και τα δευτερεύοντα αντικείμενα μαζί όλα, αυτά το πιο πιθανό είναι να μην τα ξαναπάρουμε πίσω. Γιατί αυτά ανανεώνονται κάθε 50 χρόνια. Σε 50 χρόνια κανένας από αυτούς που έχουν υπογράψει σήμερα συμβάσεις δεν θα ζει. Επομένως, αυτά μετά από 50 χρόνια θα τα έχουν ξεχάσει, γιατί οι Έλληνες έχουν και κοντή μνήμη. Δεν θυμούνται τι έδωσαν. Επομένως, αυτά ουσιαστικά είναι σαν να χάνονται. Και ειδικά αν δεν πάρουμε κάτι εμείς. Και πέστε μου, τι θέλουμε εμείς να κάνουμε, να προβάλλουμε την Ελλάδα στο εξωτερικό? Από αυτά περιμένει η Ελλάδα να προβληθεί στο εξωτερικό? Πρώτα απ' όλα, στο εξωτερικό έχουμε τις μεγαλύτερες αρχαιότητες. Όλα τα μουσεία προβάλλουν την Ελλάδα και προβάλλονται μέσω της Ελλάδος. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο εμείς να δώσουμε. Είναι γνωστή η Ελλάδα στο εξωτερικό. Έχει δώσει τη γλώσσα της. Όλοι μιλάνε ελληνικά χωρίς να το ξέρουν, με τις διαλέκτους τις ευρωπαϊκές. Αλλά για να μπορέσεις αυτά τα πράγματα να τα θέσεις στην ουσία τους, πρέπει να έχεις καταλάβει τι προσφέρουν όλα αυτά που πας να δώσεις. Γι' αυτά πολεμήσαμε. Γι' αυτά πολεμήσαμε. Θυμάμαι όταν ήμασταν πιο μικροί και έλεγε κάποιος, ας πούμε, δώσε μου αυτό το βιβλίο να το διαβάσω ή δώσε μου αυτό το δίσκο να τον ακούσω και μετά δεν επέστρεφε κανείς ούτε το βιβλίο ούτε τους δίσκους με αποτέλεσμα αυτά να χάνονται. Κάτι αντίστοιχο θα γίνει και τώρα. Πρέπει όλα αυτά που θα δοθούν να δοθούν με αντίστοιχα αντισταθμιστικά ωφέλη, δηλαδή σας δίνουμε αυτό και θα μας δώσετε την νίκη Σαμοθράκης, ξέρω εγώ. Οπότε εκεί δεν θα μπορέσουν να κρύψουν κάτι. Και για κάθε τι άλλο θα υπάρχει κάποιο ενέχειρο. Δηλαδή σας δίνουμε αυτά και σας κρατάμε αυτά ενέχειρο. Και όταν μας τα επιστρέψετε θα σας το ξαναδώσουμε πίσω. Αυτά δεν αναφέρονται στον νόμο. Ο νόμος δεν λέει τίποτα τέτοιο. Λέει απλώς ότι οφείλουμε να δανείσουμε για 25 συν 25 χρόνια. Πάρτε δηλαδή 50 συν 50 ουσιαστικά, έτσι, γιατί τα 50 θα γίνουν σίγουρα 50 και μετά τα 50 γίνουν 75 και ούτω καθεξής, από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάτι δεσμευτικό. Είμαι πολύ ανήσυχος και πολύ στενοχωρημένος με αυτό το οποίο έγινε. Καλό το Υπουργείο Πολιτισμού να ξανασκεφτεί και τους βουλευτές να ξανασκεφτούν τι κάνανε. Να σκεφτούν ότι αυτά για τα οποία υπογράψανε
δεν ανήκουν σε αυτούς, ούτε τους δώσαμε εν λευκό την επιταγή να κάθονται και να αποφασίζουν για το τι θα γίνει η κληρονομιά των προγόνων μας, αλλά θα πρέπει τουλάχιστον αφού παίρνουν μόνοι τους αυτό το δικαίωμα να έχουν βάλει ασφαλιστικές δικλίδες για να μπορέσουν αυτά να παραμείνουν στον ελληνικό λαό, να παραμείνουν κληρονομιά δική μας και να μπορέσουν να αξιοποιηθούν. Θα μπορούσαν βέβαια να αξιοποιηθούν και εδώ, διότι τα δευτερεύοντα αντικείμενα και αγάλματα τα οποία υπάρχουν μέσα στα διάφορα μουσεία και είναι στα υπόγεια σε κυβότια, αυτά θα μπορούσαν να δοθούν με εσωτερικό δανεισμό στους δήμους, γιατί έχουμε τοπικού ενδιαφέροντος διάφορα αντικείμενα που βρέθηκαν σε διάφορες περιοχές. Οι δήμοι έχουν τόσα οικίματα, θα μπορούσαν να κάνουν ένα κέντρο, ένα μουσείο, ένα κέντρο πολιτισμού, ένα παλιό εργοστάσιο να το κάνουν κέντρο πολιτισμού κτλ. Και να μπορέσουν να πάρουν αυτές τις αρχαιότητες, να τις αναδείξουν, και έτσι λοιπόν και ο τουρισμός θα αυξανόταν σε αυτή την περιοχή και θα μπορούσαν να γίνουν και προσλήψεις και ο εμπορικός κόσμος θα μπορούσε να βγάλει χρήματα και ο τουρισμός με διάφορες περιφερειακές έτσι καταστάσεις θα μπορούσαν να αναπτυχθούν πάρα πολύ αυτές οι περιοχές, δηλαδή να πάρει ένας και να ξεκινήσει από τον Πειραιά και να πάει στο Μουσείο της Νίκαιας, μετά να πάει στο Γερασινίου, να πάει στο Σαλαμίνος, έτσι, και να βρει όλα τα τοπικά πράγματα τα οποία υπήρχαν σε αυτές. Αυτά θα μπορούσαν να γίνουν. Είναι απλές σκέψεις. Αντί να δώσουμε όλα αυτά που υπάρχουν μέσα στα μουσεία αλλού, να τα δώσουμε εδώ, στις περιοχές, με δανεισμό βέβαια από την κεντρική εφορία, αλλά θα ξέρουμε και που είναι και που υπάρχουν και πώς μπορεί κάποιος να τα δει. Οι ξένοι λοιπόν πρέπει να έρχονται εδώ και να αφήνουν τα χρήματά τους. Όχι εμείς να πηγαίνουμε εκεί και να τους πληρώνουμε για να δούμε αυτά που είχαμε εδώ και τα διώξαμε. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό. Εφιστώ την προσοχή. Πρέπει να μην αφήσουμε αυτά τα πράγματα να περάσουν έτσι. Πρέπει να διαμαρτυρηθούμε. Οφείλουμε να διαμαρτυρηθούμε. Γιατί εν μέσω πανδημίας θα περάσουν όλα αυτά τα πράγματα τα οποία η κοντή μνήμη των Ελλήνων θα σβήσει σε πολύ σύντομο διάστημα. Και έτσι λοιπόν εμείς θα είμαστε χαμένοι, γιατί θα βλέπουμε τα δικά μας δημιουργήματα των προγόνων μας να είναι στο εξωτερικό και εμείς να πηγαίνουμε και να τους πληρώνουμε για να δούμε αυτά που μας κληροδότησαν οι πατέρες μας.